Γιορτάστηκε και φέτος στις 9 Μαΐου η ημέρα λήξης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η ημέρα των εθνικών αγώνων και της εθνικής αντίστασης του 41-44 κατά του ναζισμού και του φασισμού. Στις 11 το πρωί τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών. Από τη Διευθύντρια του 7ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, κυρία Ελένη Παπαδιού. Συμπληρώθηκε μια χρόνια επίλυση του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ενός από τους μεγαλύτερους πολέμους της ανθρωπότητας, που έληξε έχοντας νικητές αλλαγότητα επισμένους. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος θεωρείται από την πλειονότητα των ιστορικών ως συνέχεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η άνοδος του ναζισμού υπήρξε αποτέλεσμα των συνθηκών που δημιουργήθηκαν στη Γερμανία του Μεσοπολέμου, η οποία είχε βγει χαμένη από τη συνθήκη των Βερσαλιών. Σε αυτές τις συνθήκες βρήκε έδαφος η γεωπολιτική θεωρία του ζωτικού χώρου, που υποτίθεται χρειαζόταν η Γερμανία για να αναπτυχθεί και οδηγήσει στην αμφισβήτηση των υφιστάμενων στον χώρο των Ευρωπαϊκών κρατών. Επίσης, η φτώχεια που υπήρχε λόγω της οικονομικής κρίσης οδήγησε στην άνοδο της ακροδεξιάς. Περαιτέρω, η φιλετική θεωρία του Χίτλερ για την αισιοδοξιότητα στις επόμενες αλλαγές φυλής οδήγησε στο θάνατο 6 εκατομμύρια κρέους στα ναζιστικά στρατόπεδα της κέρδισης. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου 1939, όταν η Γερμανία εξαφέρισε ολομέτωπη επίθεση κατά της Πολωνίας. Με βάση το δόγμα του Σταθιαίου Πολέμου, με αφορμή το γεγονός ότι έπρεπε να αποκατασταθεί η γερμανική κυριαρχία της πόλης Ντάνσικ, της σημερινού Ντάνσικ, που έπεσε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Βρετανοί και οι Γάλλοι κήρυξαν τον πόλεμο στη ναζιστική Γερμανία στις 3 Σεπτεμβρίου 1939. Ο αγώνας κατά του ναζισμού, υπήρξε ένα από τα πιο σημαντικά κατεχόμενα της ανθρωπότητας. Οι εκδηλώσεις μνήμης ολοκληρώθηκαν με την κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Εμμανουήλ Παπά και την ανάκρουση του εθνικού μας ύμνου. Μιλήσαμε με Ελλήνων ο βουλευτής Ερών κ. Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο αντιπεριφερειάρχης Ερών κ. Ανιδότης Λόπουλος, η δήμαρχος Ερών κ. Βαρβάρα Μικλιάλια, ο αρχιπρόσωπος του 15ου Πεζικού Αντισυμβατάρχης, κ. Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης. Η υποδιευθύντρια της Συνολικής Διεύθυνσης ΕΡΟΝ, η συνολικός διευθυντής, κ. Κωνσταντίνα Ρέγκλη. Ο διοικητής της Δίκης των Λυσικών Υπηρεσιών Ομούς ΕΡΟΝ, αντιπύραρχος, κ. Ανδρέας Θεοδωρίδης. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αποστάτων Αξιωματικών Στρατού, κ. Ελευθέριος Καραγιαννίδης.